Λοιπόν, πάμε Αρσίδη. Γεια σας. Σήμερα έχουμε 15 Ιανουαρίου, Κυριακή, 2023. Σε μια πολύ ωραία μέρα, ανοιξιάτικη, φθινοπορεινή, μόνο χειμερινή δεν είναι, με τον Δημήτρη εδώ, θα μας δείξει όμορφα πράγματα. Βρήκαμε πολλά. Προς το παρόν τι έχουμε βρει εδώ? Προς το παρόν εδώ έχουμε βρει Lactarius sanguiflus. Ωραία. Έλα Αρσίδη. Πάρ' τα ένα-ένα. Βγάλουμε. Κάτσε να το βάλω. Παλά το χέρι. Ωραία. Ωραία. Βγάλαμε αυτό. Είναι βρώμικο αρκετά. Το καθάρισμα. Γίνονται βρώμικα αυτά. Γίνονται βρώμικα. Το βάλουμε εδώ. Βρώμικα εντός εισαγωγικών. Ναι, ναι. Ωραία. Το επόμενο. Και αυτό εδώ. Για να δω λίγο την επιδερμίδα του. Ω, αυτό κοκκίνησε καλά, ε. Αμέσως. Λίγο από πάνω την επιδερμίδα του. Εκεί το σημείο που είναι κόκκινο. Ωραία. Εντάξει. Βάλουμε εδώ. Έλα και αυτό εδώ. Έχει εκεί. Ναι. Α, εκεί εδώ πέρα. Το και ανεκλίνα. Όπου έχει ακουμπήσει το ξύλο, έχει πληγωθεί. Κοκκινίζει. Κοκκινίζει, ναι. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη ποικιλία δεν είναι αυτή που κάνει τα βιολετιά ελάσματα στην ημενοφόρα επιφάνεια, έτσι. Ναι. Ωραία. Για να δούμε λίγο. Και όπως βλέπεις, κύριε μαθητά, κοκκινίζουν αρκετά. Ναι. Ναι. Εδώ το συγκεκριμένο έχει κάνει ωραία λακάκια. Χαίρομαι γιατί αυτό δεν το είχαμε βρει μέχρι τώρα μαζί. Δηλαδή εσύ το έχεις βρει πολλές φορές. Ναι, όρισε και αυτό. Και παραμένει σχεδόν ίδιος ο χρωματισμός του σε σχέση με το Lactarius vinosus, το οποίο μετά από ώρα γίνεται κάπως μοβ, ή το Lactarius sanguiflus, η ποικιλία με τα βιολετιά ελάσματα στην ημενοφόρα επιφάνεια, η οποία, στην οποία κάπως σκουραίνει ο χρωματισμός της σάρκας. Ακόμη και ο χυμός που εκρίνει η σάρκα. Δημήτρη, αυτό είπες είναι το πιο νόστιμο. Αυτό είναι το πιο νόστιμο από όλα όσα έχω δοκιμάσει, τα παρόμοια είδη, του ίδιου γένους. Βλέπεις εδώ, όπου έχει πληγωθεί στα ελάσματα, στη σάρκα του πηλιδίου, στο κόψιμο του ποδιού, έχει κοκκινήσει. Έχει πάρει δηλαδή το χρώμα του αίματος. Ενώ η άλλη ποικιλία του ίδιου είδους κάνει κάπως χρωματισμό ελαφρώς βιολετή. Πανέμορφα και εξαιρετικά νόστιμα. Εδώ βλέπουμε, παρόλο που το είδος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο της ηλικίας, ακόμη η περίμετρος του πηλιδίου είναι γυριστή. Βλέπουμε τα ανοιχτόχρωμα ελάσματα στην ημενοφόρα επιφάνεια, τα οποία είναι ελαφρώς κατερχόμενα και εφαπτώμενα στο πόδι, διχαλωτά και προς το πόδι αλλά και προς την περίμετρο του πηλιδίου. Βλέπεις εδώ πόσο έντονα γυριστή είναι η περίμετρος του πηλιδίου. Το συγκεκριμένο είδος ή δεν πρασινίζει καθόλου ή πρασινίζει πολύ αμυδρά. Εδώ βλέπουμε τα συγκεκριμένα ότι δεν είναι πράσινα σχεδόν καθόλου.
εκτός από το συγκεκριμένο εδώ που έχει πρασινίσει κάπου στο πόδι και λίγο αυτό, τα υπόλοιπα έχουν χρωματισμό αμετάβλητο. Εντυπωσιακό και η επιφάνεια είναι πολύ ξεχωριστή σε σχέση. Το συγκεκριμένο είδος κάνει άμυδρος ομόκεντρος κύκλους ή τελείως ανύπαρκτους, σπανίως ευδιάκριτους, έντονους δηλαδή. Συνήθως κάνει λακάκια στο κέντρο του πιλιδίου, μελία με τα ξένια σε συνθήκες ξηρασίας επιδερμίδα και ελαφρώς γλοιώδες σε συνθήκες υγρασίας. Πυλιοδερμίδα, γλοιώδες σε συνθήκες υγρασίας. Έλα Αριστίδη. Τι να πω. Τι έχεις να πεις. Χαίρομαι πολύ γιατί δεν το είχα συναντήσει. Σήμερα θα τα δοκιμάσεις και θα με ενημερώσεις μέχρι το βράδυ. Κανόνισε. Άμεσα, βεβαίως. Ό,τι είπε ο κύριος καθηγητής. Αφού έχεις δοκιμάσει και κάποια και μερικά από κάποια. Θα δοκιμάσαμε τα. Από κάποιες άλλες εξόδους, κάποια άλλα είδη δηλαδή. Έγινε. Θα δοκιμάσει και αυτά τα συγκεκριμένα και θα μου πεις ακριβώς τη γνώμη σου για την οστιμιά τους. Ευχαριστούμε πολύ.